Έχουμε εδώ μαζί μας τη Μαριέλα Χρήστου. Να σε καλωσορίσω. Και εγώ να σας καλωσορίσω με τη σειρά μου, στο χώρο μου, στο σπίτι μου βασικά. Πόσα χρόνια είσαι στο χώρο καταρχήν? Από το 2009, αλλά τα τελευταία 2,5 χρόνια βρίσκομαι στο μπουτίκ Πατισερί. Πώς αποφάσισες να μπεις στο χώρο της ζαχαροπλαστικής? Θεωρώ ότι κάτι έλειπε από την Κύπρο και το απέδειξα νομίζω τα τελευταία 2,5 χρόνια ότι όντως κάτι έλειπε. Γιατί, να με συγχωρέσετε για αυτό που θα πω, εκτιμώ ότι το μπουτίκ Πατισερί έχει δώσει μια διαφορετική νότα στον χώρο της ζαχαροπλαστικής. Πολύ γρήγορα σε έχουν εμπιστευτεί πάρα πολλοί κόσμος. Πού οφείλεται η επιτυχία σου, εξής? Απαραβίαστος κανόνας του μπουτίκ Πατισερί είναι υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας, λόγω του ότι είναι από πολύ επιλεγμένα υλικά. Θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό και αυτό είναι ο σεβασμός που δείχνουμε προς τον πελάτη. Ο πελάτης το εισέπραξε πολύ γρήγορα αυτό και αυτό και θεωρώ ότι με εμπιστεύτηκαν πάρα πολύ γρήγορα. Μια από τις νύφες που σε εμπιστεύτηκε ήταν και η Χριστιανά Αριστοτέλους, όπου ο γάμος σας έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Μίλησε μας λίγο, το άφησε επάνω σου για το πώς θα κάνεις την τούρτα, είχε κάποια δική της απέτηση επιλογή? Η Χριστιανά είναι γενικά ένα πολύ εύκολο άτομο, σαν άτομο. Δηλαδή, άμα την γνωρίσεις, στα δίνει όλα απλόχερα. Και θεωρώ ότι με τους συνεργάτες της, το έχει αποδείξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι τους έχει τυφλή εμπιστοσύνη. Μία από τις συνεργάτες της ήμουν και εγώ αυτόν τον χρόνο, οπότε ναι, το άφησε πάνω μου, μου είχε απόλυτη εμπιστοσύνη, γιατί ήξερα πολύ καλά ότι θα φτιάξω μία ντούρτα στο ύφος που θα επιτρεπόταν για την περίσταση. Δηλαδή, περιγράψε μας λίγο, τι ήταν αυτή η τούρτα που εμείς δεν φάγαμε? Λοιπόν, αυτή η τούρτα καταρχήν, ας ξεκινήσουμε από την εμφάνιση, ήταν μια τούρτα που πραγματικά ήταν ίσον Χριστιανά Αριστοτέλους. Είναι η πιο όμορφη και γλυκιά παρουσιάστρια, θεωρώ αυτή τη στιγμή, που έχουμε στην Κύπρο μας. Είναι σαν πεταλουδίτσα και έτσι έπρεπε να ήταν αέρινη όπως αυτή. Ήταν κάτασπρη. Γιατί πρέπει να σεβαστούμε και τον Γιώργο, καταλάβεις, δεν μπορούσα να κάνουμε ροζ. Οπότε την έκανα κάτασπρη, με δανδέλα, με λουλούδια, με τριαντάφυλλα και σε γεύση ράσπερι και λεμόνι, που είναι και οι αγαπημένες της γεύσης. Τέλος, ποια είναι τα επόμενα σχέδια της Μαριέλλας Χρήστου? Ευελπιστώ στην προέκταση του μπουτίκ Πατισερί, χωρίς να σημαίνει να μεγαλώσει το κατάστημα στη Λευκοσία, αλλά να επεκταθεί και σε άλλες επαρχίες για να εξυπηρετώ πελάτες από Λάρνακα, Λεμεσό, Πάφο. Τώρα δεν ξέρω ποια θα είναι ακριβώς η επαρχία, αλλά ευελπιστώ στο να ανοίξει ένα δεύτερο μπουτίκ Πατισερί. Να σου ευχηθούμε κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή συνέχεια και σε εσάς και στο I Love Style.